Να απαταχθεί από φέτος το φαινόμενο της αφισορύπανσης την προεκλογική περίοδο, επιδιώκει ο αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, που κάλεσε σήμερα το πρωί στο γραφείο του εκπροσώπους κομμάτων. Το μήνυμα είναι ότι από τη φετινή αναμέτρηση πρέπει να σταματήσει ένα φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, ειδικά για τους οδηγούς. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά τα σημεία στα οποία εμείς έχουμε την ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο, τον 4954 του 22, ένας πρόσφατος νόμος, και επειδή ήδη υπάρχει εφαρμογή του σε θέματα διαφήμισης, τις προηγούμενες μέρες ήδη έχουμε κατεβάσει, θα σας έλεγα, αεροπανό και κάποια διαφημιστικά πλαίσια στα οποία στα εκριώματα ή στους φανοστάτες υπήρχαν στις νησίδες και δημιουργούσαν πρόβλημα. Ήθελα λοιπόν αυτή τη συνάντηση με τα κόμματα για να μπορέσουμε να βρούμε κοινούς τόπους ώστε να μην υπάρξει μια εικόνα ιδιαίτερα στην είσοδο της πόλης και επαναλαμβάνω στους δρόμους της ευθύνης της Περιφερειακής Αρχής, μια εικόνα η οποία δεν θα ανταποκρίνεται σε μια πόλη, σε μια ευρωπαϊκή πόλη, όπως θέλουμε εμείς να παρουσιάζεται, και λόγω του ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, το γνωρίζετε αυτό, και έχουμε δαπανίσει αρκετά λεφτά για να έχουμε μια είσοδο της πόλης την οποία όλοι τη χαιρόμαστε και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρουσιαζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων που παρέστασαν στη σύσκεψη συμφώνησαν στο να μην κολληθούν φέτος αφίσες σε κεντρικά σημεία της πόλης. Εμείς ως Πασόκ Κίνημα Αλλαγής προφανώς θα σεβαστούμε την κείμενη νομοθεσία. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Μπονάνο, για την σημερινή συνάντηση και για την ενημέρωση σε πλήρη επίπεδο για τη διαδικασία αυτή. Το Πασόκ, το μήνυμά που θα το εκπέμψει μέσα από τα social media, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι και αλλιώς η επαφή με τον κόσμο και η επικοινωνία έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Δεν πρόκειται να μπούμε σε μια διαδικασία και να προσβάλλουμε την κοινή αισθητική, αλλά και να δημιουργήσουμε θέματα ασφάλειας στον κόσμο και στην κυκλοφορία στην πόλη μας. Πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Εκτιμώ ότι όλα τα δημοκρατικά κόμματα που επικαλούνται τη λογική θα το πράξουν και θα οδηγηθούμε στις εθνικές κάλπες την 21η Μαΐου με ένα κλίμα μεταξύ μας και λογικό και ενωτικό, και ο κόσμος θα αποφασίσει ποιον θέλει την επόμενη μέρα να τον εκφράσει μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η σημερινή πρωτοβουλία έχει θετικό πρόσημο και πιστεύω ανάλογα και θα γίνει και από το Δήμο της Πάτρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Έχουμε επιλέξει ένα μοντέλο, ειδικότερα για την προβολή της οργάνωσης και του κόμματος μέσα από τα social media. Είμαστε κατά της αφισορύπανσης και της αλόγησης χρήσης σημαίων και οτιδήποτε άλλο προσβάλλουν την αισθητική των πολιτών. Εμείς θα σεβαστούμε οπωσδήποτε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα που προέρχεται από το συνασπισμό της αριστεράς και της οικολογίας. Αυτό ήταν το σύνθημα που όταν και εγώ μπήκα μέσα. Μας ενδιαφέρει το ζήτημα να υπάρχει ένα θετικό αποτύπωμα όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα και στην προεκλογική διαδικασία. Ωστόσο, όμως, αυτό που θα βάζαμε από την πλευρά μας είναι ότι θα πρέπει να ληφθεί μία μέρημνα, αν είναι δυνατόν και αν υπάρχει ο χρόνος, να δοθεί η δυνατότητα όχι τόσο σε αυτό που αποκαλούμε μεγάλα κόμματα, αλλά και σε μικρότερα κόμματα να υπάρχουν χώροι που θα μπορούν να περάσουν το μήνυμά τους. Αντίθετος ήταν ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, που μετέφερε στους παρισταμένους ότι το κόμμα του παραδοσιακά έχει επιλέξει τη μέθοδο της αφισοκόλλησης για να μεταδώσει το μήνυμά του, κάτι που θα κάνει και στη φετινή εκλογική αναμέτρηση.